Με κοιτάς πως σε κοιτώ. <laughs> Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και σήμερα έχουμε μία βιντεάρα. Την ανάλυση ενός ζωντανού παραδείγματος υπτάμενης πυθικήνας Flying Monkey στο δικό μας κανάλι. Ναι, βεβαίω, γιατί σας έχω πει και άλλες φορές ότι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, το οποίο μιλάει ανοιχτά και ξεκάθαρα για τα σοβαρά προβλήματα του ναρκισισμού και της ναρκισιστικής κακοποίησης στην ελληνική κοινωνία, ναι, θα προσελκύσει και ανθρώπους που τους χαλάμε τη δουλίτσα θα προσελκύσει και ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν τα βίντεο για να μας κουνήσουν το δάχτυλο επειδή χαλάμε την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ την υπτάμενη πυθικίνα, την κοπελίτσα αυτή η οποία φυσικά μπήκε σε απόκρυψη γιατί το κανάλι μας είναι ένας χώρος ασφαλής, από νέγκινγκ, τοξικότητα και οποιοδήποτε είδους αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση στα σχόλια. Και Πολύ συχνά βάζουμε ανθρώπους σε απόκρυψη στο κανάλι μας. Έχουμε κάποιους εκατοντάδες χρήστες σε απόκρυψη στο κανάλι μας. Και ο λόγος είναι γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας αλλά και ανθρώπους κακοποιημένους από ναρκισιστές, ανθρώπους τόσο ταλαιπωρημένους ώστε αναγκάστηκαν να πάνε no contact με τους κακοπιτικούς γονείς τους και την κακοπιτική τους οικογένεια και έρχονται μετά τα επτάμενα πιθικάκια που στα αγγλικά ονομάζονται flying monkeys, οι αγγελιαφόροι των ναρκισιστών να κουνήσουν το δάχτυλο και στους πρώην Θυματοποιημένου ανθρώπου που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι, αλλά κυρίω και στην ψυχολόγο, η οποία τολμάει να κάνει τέτοια βίντεο, τα οποία ε, είναι σαν να παίρνει ένα τσεκούρι και σπάζει τα θεμέλια, κόβει τα θεμέλια τη Αγία Ελληνική Οικογένεια, αυτή τη τόσο υποκριτική, τόσο επικριτική και τόσο ψεύτικη πολλέ φορέ. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να παρεξηγηθώ ότι είμαι εναντίον της οικογένειας. Είμαι πολύ υπέρ της οικογένειας, αλλά μια υγιούς οικογένειας, αγαπητικής οικογένειας, όπου οι γονείς να είναι γονεϊκοί, οι μητέρες να είναι μητρικές, οι πατεράδες να είναι πατρικοί, οι αδελφές να είναι αδελφικές και οι αδελφοί να είναι αδελφικοί. Όχι μια οικογένεια στην οποία βάζουμε ένα πρόσωπο στη θέση του μαύρου προβάτου, του ρίχνουμε όλη μας τη χολή και την τοξικότητα, και όταν αυτό το πρόσωπο ξυπνήσει είτε γιατί το ίδιο, είτε γιατί ο ή e σύντροφο του παρακολουθεί κάποια βίντεο ψυχοεκπαίδευση και διαβάζει κάποια ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, έχει κάνει ψυχοθεραπεία και έχει ανοίξει τα μάτια του, τα μάτια τη και βλέπει ότι είναι κόλαση το να έχει επαφή με αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι μόνο χολή και τοξικότητα έχουν να δώσουν στο μαύρο πρόβατο τη οικογένεια. Πάει no contact, τότε έρχεται το χρυσό παιδί της οικογένειας να μπει στο κανάλι μας να γράψει αρλούμπες, μπουρδες, αηδίες κτλ. Λοιπόν, εάν δεν έχετε παρακολουθήσει άλλο βίντεο από το κανάλι μας, θα σας πω ότι υπάρχουν διάφορα playlist, τα οποία είναι λίστες στην ουσία που περιέχονται βίντεο με περιεχόμενο σχετικό με τον τίτλο του playlist. Υπάρχει playlist με τίτλο «No Contact» όπου το No Contact είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να σταματήσει η συνεχιζόμενη ναρκισιστική κακοποίηση μέσα σε οικογένειες, φιλίες, σχέσεις κτλ. Έχουμε, έχουμε playlist με θέμα τοξικοί άνθρωποι, έχουμε playlist με θέμα τον ναρκισισμό, με θέμα συνεξάρτηση και ούτω καθεξής. Στην ορολογία που χρησιμοποιούμε όσον αφορά στον ναρκισισμό ως τρόπο ζωής και στον ναρκισισμό ως στυλ προσωπικότητας και στη δυναμική των κακοποιητικών σχέσεων που γίνονται με έναν ναρκισό ο οποίο νάρκισος κακοποιεί τα θύματα του μέσα στη σχέση, η ορολογία μαύρο πρόβατο αναφέρεται στο μέλος της οικογένειας το οποίο αποτελεί το κάλαθο των αχρήστων για τους υπολείπους, σε αυτές τις δυσλειτουργικές οικογένειες συναρκιστιστικές, ένα παιδί συνήθως από την οικογένεια παίρνει το ρόλο του μαύρου προβάτου, γίνεται το λεγόμενο scapegoat, στα αγγλικά είναι ο όρος αυτός, και το κατηγορούν αυτό το πρόσωπο ότι φταίει για όλα. Και κάποια άλλα παιδιά ή κάποιο άλλο παιδί από την οικογένεια παίρνει το ρόλο του χρυσού παιδιού, του golden child, το οποίο είναι το παιδί το οποίο οι ναρκιστέ γονεί, οι ναρκιστιστέ γονεί, επέρουν. Και το κάνουν σαν τα μούτρα του. Στο καινούριο μου βιβλίο, με τίτλο Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, που θα κυκλοφορήσει σύντομα, υπάρχει πολύ ξεκάθαρη και ευκρινή και περιγραφή τη δομή μια ναρκιστική οικογένεια και των δυναμικών σε μια αναρχιστική οικογένεια και αναρκησιστική σχέση και υπάρχει και αναφορά και στα χρυσά παιδιά και στα μαύρα πρόβατα. Λοιπόν, στο κανάλι μας, κάτω από το βίντεο με τίτλο No Contact και Τύψεις, περισσότερες μετασκέψεις πάνω στο βίντεο που πάνε οι ναρκησίες όταν πεθαίνουν ή που πάει ο Νάρκη όταν πεθαίνει. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο εκείνου του βίντεο, no contact και τύψει, περισσότερε μετασκέψει. Εννοείται ότι δεν θα βρείτε το σχόλιο τη uh, κοπελίτσα, γιατί έχει μπει σε αποκρυψούλα η κοπελίτσα. Λοιπόν, γράφει. No contact, λοιπόν. Εγώ θα μιλήσω για τον αδερφό μου που έχει γράψει κυριολεκτικά τους γονείς μας λόγω σύζυγου να αρχίσουν ζηλόφθονης και χειριστικής σε όλα τα πλάτη συμβίωσης μαζί του. Εδώ να σας υπενθυμίσω ότι η προβολή είναι ένα προσφυλές όπλο των αρκισιστών, προβάλλουν δηλαδή τον, το δικό τους ναρκισισμό, τη δική τους ζηλοφθονία, τη δική τους χειριστικότητα πάνω στους άλλους. Αυτή είναι σίγουρη ότι η γυναίκα του αδερφού της είναι νάρκισο, ζηλόφθονη και χειριστική σε όλα τα πλάτη τη συμβίωση μαζί του. Έχει μπει και στο κρεβάτι κουκλίτσα και βλέπει αν είναι και στο κρεβάτι χειριστική. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Δεν υπερβάλλω. Να ξέρετε ότι ένα άνθρωπο νιώθει την ανάγκη να πει δεν υπερβάλλω, το κάνει ακριβώ επειδή υπερβάλλει. Και υπερβάλλει χρησιμοποιώντα εκφράσει βαρύγδουπε. No contact, λοιπόν, τελίτσε. Ετοιμαστείτε, θα δικάσει το κορίτσι. Είμαι, είναι ένα κακό άτομο, λέει για την ύφη τώρα, που το έχουμε δεχτεί στην οικογένειά μας, που από αυτή την πολύ σπουδαία οικογένεια που έκανε την παραχώρηση να δεχθεί αυτό το άτομο που έφερε ο αδερφός της στην οικογένεια, το οποίο αυτοί προβάλλουν πάνω του τη δικιά τους κακία και το βλέπουν ως κακό άτομο. Ε, disclaimer επεξήγηση, δεν γνωρίζω ποια είναι η κοπελίτσα που έχει μπει σε απόκρυψη, δεν γνωρίζω ποια είναι η νύφη τη, δεν γνωρίζω ποιο είναι ο αδερφό τη, αλλά μπορώ να διαβάσω μέσα από το σχολείο τη. Και θα σα πω και στη συνέχεια πώ το διαπίστωσα κάνοντα μια μικρή έρευνα. Δεν υπερβάλλω, είναι ένα κακό άτομο που το έχουμε δεχτεί στην οικογένειά μα και αυτή μόνο εκμετάλλευση και τίποτα παραπάνω. Τώρα, τι εκμετάλλευση έχει κάνει από την οικογένειά σα, η νύφη από τη στιγμή που την κατηγορεί για το ότι έπεισε τον αδερφό σου να πάει no contact. Πώ μπορεί να εκμεταλλεύεσαι κάποιου με του οποίου έχει πάει no contact. Καταλαβαίνει, κοριτσούδη, ότι αυτά που λε φάσκουν και αντιφάσκουν. Με αυτά που λε, φάσκει και αντιφάσκει. Δεν θέλω να την ξέρω πλέον. Αγάπη μου, αυτή δεν θέλω να σε ξέρει. Αυτή έχει πάει no contact μαζί σου. Δεν θέλω να την ξέρω πλέον. Έχει δημιουργήσει πολλά κακά στην οικογένεια. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η οικογένεια ήταν τέλεια και ήρθε αυτή η νύφη η κακιά και η ζηλόφθονη εντό πολλών εισαγωγικών και σα έχει δημιουργήσει πολλά κακά. Πω πω σα λυπάμαι. I, I pour my heart out to you. Η καρδιά μου λιώνει για εσά. Δεν θέλω να την ξέρω. Έχει πλέον δημιουργήσει πολλά κακά στην οικογένεια. Αυτό πλέον που είναι αρχισιστέ, άμα του μπλοκάρει και άμα πα το contact μαζί του, τότε αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να σε ξέρουν. Και ακόμη λίγο θα μα πούν ότι αυτοί πήγαν το no contact μαζί μα, με ξεπερνά. Όμω του γονεί μα αυτή η κατάσταση του έχει πάρει από κάτω του καημενούλε. Σίγουρα είναι αθώοι. Σίγουρα. Δεν είναι εύκολο το no contact. Αυτή εννοή δεν είναι εύκολο το no contact για αυτού που το δέχονται. Ενώ στο βίντεο εξηγώ πω δεν είναι εύκολο το no contact για αυτού που το κάνουν. Γιατί αυτοί που δέχονται το no contact είναι οι κακοποιητέ, που με το no contact του απαγορεύει να σε κακοποιούν περαιτέρω. Ενώ οι κακοποιημένοι άνθρωποι που πάνε no contact το κάνουν με πόνο καρδιά γιατί είναι συνδεδεμένοι με του κακοποιητέ του, αλλά το κάνουν για να σώσουν τη ψυχή του, τη ζωή του και την υγεία του. Από τέτοιου τύπου σαν και σένα δεν του έχουν κάνει κάτι. Τώρα είμαστε σίγουροι, ναι. Τώρα που το είπε εσύ ότι οι γονεί σου δεν έχουν κάνει κάτι στον αδερφό σου, είμαστε απολύτω βέβαιοι. It's a fact. Είναι νόμος. Το είπε εσύ ότι οι γονεί σου δεν έχουν κάνει κάτι στον αδερφό σου, τελείωσε. Δεν έχουν κάνει τίποτα, κυρίε και κύριοι. Κλάψτε όλοι ομαδικώ για του γονεί τη κυρία αυτή. Αυτό λέει αδικήθηκε και πάει λέγοντα το θύμα τους λέει ότι αδικήθηκε και πάει λέγοντας αλλά δεν το έχουν κάνει τίποτα. Gaslighting. Σε μια αναρκησιστική οικογένεια, αν τολμήσει να πει το αυτονόητο ότι με έχετε αδικήσει, με έχετε αδικήσει για παράδειγμα γιατί δείχνετε ιδιαίτερη μεταχείριση στο χρυσό παιδί σα και για παράδειγμα του έχετε δώσει πολύ περισσότερη περιουσία ή του έχετε δώσει όλη την περιουσία και σε μένα τίποτα ή με έχετε αδικήσει γιατί με έχετε σαπίσει στο ξύλο ή με, ή με έχετε αδικήσει γιατί δεν μου επιτρέψατε να πάω να σπουδάσω. Πόσες τέτοιες ιστορίες γνωρίζουμε. Και όχι μόνο τι ιστορίε που μου στέλνετε και διαβάζω εδώ, αλλά και τι ιστορίε στην πραγματική ζωή. Πόσε φορέ γνωρίζουμε ότι σε μια οικογένεια ένα παιδί είναι το χρυσό, θέλει το παιδί μα να σπουδάσει να σπουδάσει. Θέλει το παιδί μα να κάνει τώρα να το κάνει. Θέλει το άλλο. Όχι, δεν είναι για σαν αυτά. Όχι, θα σπουδάσει η αδερφή σου. Όχι, θα χτίσουμε σπίτι στην αδερφή σου. Λοιπόν, αυτό λέει αδικήθηκε και πάει λέγοντα. Λέει ψέματα αυτό. Και αυτή είναι σίγουρη ότι οι γονεί τη, οι οποίοι φαντάζομαι είναι παρομοίου εξώχου χαρακτήρα όπω τη ιδία. Δεν του έχουν κάνει τίποτα. Πολύ δίκαιη η δική μα, κι όμω αυτό είναι νόμος βρε. Το εσύ ότι η δική σα είναι πολύ δίκαιη, τελείωσε, είναι. Είναι. Μα γιατί τώρα να καθόμαστε να λαμβάνουμε υπόψη μα την κρίση του αδερφού σου για το τι έχει βιώσει στη ζωή του, εφόσον έρχεσαι εσύ εδώ πέρα και μα λε τα θέσφατα. Α σε κουκλίτσα μου. Κι όμως αυτός. Λε και είμαστε από διαφορετικού γονεί. Μπορεί να είσαστε. Μπορεί να είσαστε. Γιατί είναι αρκιστέ γονεί, το χρυσό του παιδί το καλοκρατάνε. Και άλλοι να ήταν η συμπεριφορά του προ εσένα, και άλλη η συμπεριφορά του προ τον αδερφό σου. Βεβαίω. Γίνονται αυτά τα πράγματα στι ναρκιστικέ οικογένειε. Ξεχωρίζουν ένα αδερφάκι από μικρό και το κάνουν χρυσό. Και το ξεχωρίζουν και ένα άλλο και το κάνουν μαύρο πρόβατο. Και το αποδιώχνουν. Δεν τους πλησιάζει καθόλου τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια. Wow! 10 χρόνια no contact με τους γονείς του. Να δούμε τι το έχουν κάνει, πραγματικά. Να δούμε τι το έχουν κάνει. Γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και στο βίντεο το αρχικό... κάτω από το οποίο ήρθε αυτή η κυρία, η κοπελίτσα, η... το χρυσό παιδί... το υπτάμενο πυθικάκι, η πυθικήνα, η, η πτάμενη, η flying monkey... να γράψει αυτές τις μπροδολογίες... Ξεκαθαρίζει πόσο δύσκολο είναι να πάει ένα παιδί no contact με τους γονείς του. Δεν τους πλησιάζει καθόλου τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια. Ούτε αν ζουν, ούτε αν πέθαναν ρωτά. Ούτε τα παιδιά του πλέον δεν θα αναγνωρίζουν. Κάπω έτσι διαλύονται οι οικογενειακοί δεσμιγονιών και δυο τελείες και ένα σπάραγμα. Η διάλυση της ελληνικής οικογενείας της Αγίας αυτή που λέγαμε. Πολύ δύσκολο κόμμα, πάρα πολύ θαυμαστικό. Στην αρχή μας ενοχλούσε όλους, αλλά τώρα πλέον το βάζουμε κάποτε από το χαλί. Όχι, να μην το βάζετε κάτω από το χαλί, να κλαίτε καθημερινά, με τη σειρά, όλοι μαζί. Και όλοι μαζί και με τη σειρά. Να έχετε ένα, κάθε ώρα ένας τα κλαίει, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ότι χάλασε ο δεσμός της οικογενείας και δεν κάθεται εκεί πέρα να τον κακοποιείτε. Όσο σκέφτομαι ότι κάποτε οι γονεί μα δεν θα υπάρχουν τέσσερι τελείε. Επικλεισάρα στο συνέστημα, επίκληση στο συνέστημα. Να νιώσουμε όλοι τύψει και ενοχέ ότι οι γονεί μα κάποτε δεν θα υπάρχουν. Είναι το μόνο σίγουρο ότι κι εσύ κάποτε δεν θα υπάρχει και εγώ κάποτε δεν θα υπάρχουν και οι γονεί μα κάποτε δεν θα υπάρχουν. Αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να μα κακοποιούν όμω. Και δεν μα αφαιρεί το βασικότατο ανθρώπινο δικαίωμα να έχουμε σχέσεις με όποιους επιλέγουμε ως ενήλικες. Γι' αυτό καλό θα ήταν να ζυγίζουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Να σε βάλω εσένα να, να σε ζυγίσω σε ένα τοξικό μετρό θα σπάσουν τα κοντέρ. Καλό είναι να δείχνουμε στον άλλο την αγάπη μας όσο τον έχουμε. Θαυμαστικό. Αχ, oh, το κήρυγμα. Αχ, oh, τι ωραία. Έχει πολύ καιρό να βγω στο κατηχητικό. Έχει πολύ καιρό να ακούσω κήρυγμα. Ναι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα πείσματα και γυνάτια μονοφθύρουν και νοσούν καταστάσεις. Μάθε να γράφεις πρώτα πολύ. Τι σημαίνει νοσούν καταστάσεις. Νοσεί ο άνθρωπος. Δεν νοσούν καταστάσεις τα πείσματα και τα γυνάτια. Το νοσό δεν έχει αντικείμενο. Εγώ νοσώ, εσύ νοσεί, αυτός νοσεί. Εσύ νοσείς εν τω μεταξύ. Ξεκάθαρα αποχειριστικότητα, το να αγωγικό εντό εισαγωγικών γιατί δεν είναι αρρώστια, είναι επιλογή το να είσαι παλιό χαρακτήρα. Αποχειριστικότητα απ' όλα. Λίγο νερό στο κρασί μα μόνο να βάζουμε. Και η κοπέλα έχει βάλει και καρδούλα. Κοιτάξτε, έχει βάλει και καρδούλα. Βέβαια, μια καρδούλα από πάνω τα φτιάχνει όλα, τα σιάχνει όλα. Θα σε χέσω, θα σε ξεχέσω και μετά θα σου βάλω και μια καρδούλα. Θα σου ρίξω όλη τη χολή και την τοξικότητα και θα σου βάλω και μια καρδούλα και όλα θα γίνουν μπόμπα. Τέλεια. Λοιπόν, τη γράφω κι εγώ από κάτω υπτάμενο πίθηκο εδώ, και μπαίνω πάνω στο προφίλ. Και τι βλέπω, Βλέπω ότι αυτό το κορίτσι έχει κάνει άλλο ένα σχόλιο. Ναι. Άλλα Κα... δύο σχόλια, μάλλον. Το πρώτο σχόλιο ήταν. Πού μπορώ να στείλω την ιστορία μου Ήτανε γεμάτη αγωνία Γεμάτη λαχτάρα να στείλει την ιστορία της Να τη διαβάσω για την τοξική της νύφη Την άρκησο, τη ζηλόφθονη, την κακοποιητική Που έπεισε τον αδερφό τη Ότι στα παιδικά του χρόνια ήταν κακοποιημένο από τους γονείς τη Και έγιναν όλα αυτά Δυστυχώ δεν λαμβάνω πλέον ιστορίες Κάνω όμως ιστορίες από τα σχόλια Και έχουν πολύ περισσότερη πλάκα έχει πολύ περισσότερη πλάκα να σου κάνω ιστορία από τα σχόλια. Και να ξέρει ότι και η μέλη να μου έστειλες πάλι θα σε καταλαβαίνω. Όπω καταλαβαίνω πάρα πολλού ανοήτους που στέλνουν ιστορίε οι οποίε είναι ξεκάθαρα κατασκευασμένε και του απαντώ αναλόγω και δεν τι βγάζω. Το δεύτερο σχόλιο που άφησε αυτό το κοριτσάκι ήταν κάτω από το βίντεο Τοξικά ενήλικα παιδιά αυτή η μάστιγα γράφει αυτή η φοβερή κοπέλα. Η γυναίκα, όπως και πολλές άλλες, θεώρησε ότι έκανε το καλύτερο για τα παιδιά της. Απλά ο γιος της αχάριστος, θαυμαστικό. Ταυτίζεται, φαντάζομαι. Και βλέπει τον αδερφό της πάνω στο γιο της γυναίκας. Κρίμα για την ίδια. Ο γιος της θα πάρει αυτό που του αξίζει στην κατάλληλη στιγμή. Είναι και αυτό γονιό και η καλύτερη εκδίκηση πιστεύω επέτε. Και το γράφει το επέτε του στυλ επέτε. Έπετε ήθελε, να γράψει. Έπετε. Έρχεται στη συνέχεια. Ο Θεό δεν ξεχνά. Α, ξέρεις και, το... Ξέρεις και τι κάνει ο Θεό. Όλα τα ξέρει, Βρεσί. Ρε, εσύ, εσύ, εσένα να σε φέρουμε να κάνει τα βίντεο στη θέση μου. Ναι. Με όποιο, νόμισε με όποιο νόμισμα πλήρωσε, ανάλογα θα ανταμυφθεί. Καλά, η ορθογραφία είναι στο Θεό, δεν το συζητώ. Εύχομαι τα καλύτερα για αυτή τη γυναίκα θαυμαστικό και τη είχα βάλει από τότε κάτω χεράκι. Από τότε. Το βλέπετε. Κάτω χεράκι από τότε. Λοιπόν. Μία απάντηση που θα μπορούσαμε να τη βάλουμε είναι το ξέρει: Υπάρχουν τα χρυσά παιδιά και τα μαύρα πρόβατα. Άσε, Τώρα αδερφό σου ήσυχο χρυσή μου θα μπορούσαμε να τι γράψουμε. Εγώ τι έγραψα. Υπτάμενο πίθηκο εδώ. Και μια άλλη πρόλαβε να σχολιάσει προτού τη βάλω σε απόκρυψη. Αυτό το σχόλιο όντω είναι από υπτάμενο πίθηκο. Το κομμάτι που κρίνει την ύφη για χειριστική και ζηλόφθονη και ότι δίθεν αυτή φταίει αν ο αδερφό τη πήγαινε ο κόντακτ με του γονεί, μου θυμίζει τη δική μου κατάσταση. Οι γονεί μου είναι ενάρκηση, ο αδελφός μου που του έχω αδυναμία δεν ξέρω αν είναι. Πάντως όλοι τους μαζί κρίνουν σχρά τον άντρα μου για να άρχισω. και ζηλόφθονο και ότι τάχα μου με θέλει δική του και απομονωμένη. Ενώ εγώ απλώς έχω πάει low contact από μόνη μου με γονεί και αδέρφια από επιλογή. Κλασική ιστορία στην οποία οι νάρκης κατηγορούν τους άλλους για νάρκης αντί να παραδεχτούν δεν με θέλει το παιδί μου γιατί φταίω εγώ που φέρομαι άσχημα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα ναρκισάκια και στα υπτάμενα πυθικάκια που παρακολουθούν αυτό το βίντεο ότι τέτοιε συμπεριφορέ και τέτοιε απόψει είναι κατακριτέ στο δικό μα το κανάλι και δεν δεχόμαστε ούτε επίκλυση στο συνέστημα, ούτε προβολή, ούτε τριγωνοποίηση, ούτε οποιαδήποτε άλλη παλαβή, τακτική ναρκιστικού-ψυχολογικού πολέμου θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Και είναι ευχάριστο που έχουμε τέτοιες παρεμβάσει, παρεμβάσεις, γιατί ακριβώς σημαίνει ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα και τόπο. Και σημαίνει ότι οι άνθρωποι αφυπνίζονται. Και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν όλοι τους τη ζωή κακοποιημένοι. Και ότι από τη στιγμή που είναι ενήλικες έχουν κάθε δικαίωμα να διακόψουν επαφή και σχέση με γονείς και με αδέρφια αν αυτή είναι κακοποιητική και ναρκιστική τύπη. Τώρα, όσον αφορά τι υπτάμενε πυθίκου και του υπτάμενου πυθίκου, τα υπτήμενα πυθικάκια, σε περίπτωση που πάμε no contact με κακοποιητικού γονεί, εάν έχουμε έναν αδελφό ή μια αδελφή, ή δύο αδελφού ή δύο αδελφέ, τέλο πάντων, έχουμε αδέλφια, τα οποία παίζουν το ρόλο του υπτάμενου πυθίκου μετά που εμεί έχουμε πάει no contact, και πώ γίνεται αυτό, Προσπαθούν να μα πείσουν να αλλάξουμε γνώμη. Μα μεταφέρουν μηνύματα από του ναρκισιστές γονεί με του οποίου είμαστε σε no contact. Κάνουν επίκληση στο συνέστημα. Κάνουν σχόλια και κατηγορίε και επικρίσει για τον σύντροφο μα, τη σύντροφο μα, ότι η γυναίκα σου σου κάνει πλήση εγκεφάλου και δεν μα μιλάς... ή ο άνδρας σου σου κάνει πλήση εγκεφάλου και δεν μα μιλά. Αν κάνουν προβολέ ή όλε αυτέ τι συμπεριφορέ, εμεί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μα, ο αδερφό μου ή η αδερφή μου είναι πρόσωπο με υγιή προσωπικότητα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο αφελώς μεταφέρει τα μηνύματα το γονέο μας... γιατί νομίζει ότι έτσι πρέπει να κάνει και δεν το κάνει από κακή άρα... να του εξηγήσω, να τις εξηγήσω και να τον την οριοθετήσω και να πω... «Κοίταξε, σ' αγαπάω, σε χτιμάω, εσύ προσωπικά δεν μου έχεις κάνει κάτι... ώστε να πάω no contact μαζί σου». Όμω σε βλέπω αυτή τη στιγμή σε ένα υποκείμενο, ένα υποχείριο το γονέο μα και σε χρησιμοποιού για να μου μεταφέρει μηνύματα. Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν θέλω να μου λε οτιδήποτε για τους γονεί μου. Οτιδήποτε. Εάν εσύ είσαι σε θέση να το τηρήσεις αυτό, δηλαδή να έχεις μία σχέση μαζί μου ανεξάρτητη από τη σχέση που έχεις με τους γονείς μας, είσαι ευπρόσδεκτο, είσαι ευπρόσδεκτη στη ζωή μου. Εάν όμω δεν μπορεί να το τηρήσει, λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να διακόψω επαφέ και με σένα. Τώρα θυμήθηκα έτσι πολύ έντονα. Πριν 22 χρόνια, όταν είχα χωρίσει από τον πρώτο μου σύζυγο, ε, υπήρχε έτσι μια. Κατάσταση. Ε, στην, στην ουσία, η απόφαση που είχα πάρει να χωρίσω ήταν προσωμίαζε με μια απόφαση που παίρνει ένα παιδί να πάει σε πλήρε no contact με του γονεί του. Δεν ήταν αρχιστή ο πατέρα των παιδιών, ήταν άλλα τα προβλήματά μα. Τέλο πάντων, εγώ είχα αποφασίσει ότι θα χωρίσω τελείωση Και μου πήρε πάρα πολύ καιρό να το αποφασίσω. Πάρα πολύ καιρό. Το δούλεψα πάρα πολύ στο μυαλό μου. Έκανα πολλέ συνεδρίε ψυχοθεραπεία. Κάναμε πολλέ συζητήσει, πολλέ προσπάθειε και ήμουν σίγουρη. Οπότε μία ξαδέλφη μου, με παίρνει τηλέφωνο με την οποία δεν είχαμε ιδιαίτερε επαφέ. Η οποία μάλιστα ήταν και η φυστάμενη του πρώην άντρα μου. Ήταν διευθυντή σε μια εταιρεία και αυτή ήταν εκεί πέρα. Δούλευε. Και με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει: Θέλω να έρθει με τα παιδιά, να πιούμε καφέ, να σε δω κλπ. Και, και τη λέω: Εάν θέλει να έρθω στο σπίτι σου για να μου πει να τα ξαναφτιάξω με τον ενδιαστάσει σύζυγό μου σε παρακαλώ πολύ, δεν θα έρθω. Αν όμως θέλεις να βρεθούμε για να πούμε για τον καιρό, για την καλή μας υγεία, για τα παιδιά μας κλπ, να έρθω. Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν είχα πάει. Ή είχα πάει και δεν είπαμε τίποτα. Πραγματικά δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι έτσι πολύ έντονο ότι της είχα βάλει αυτό το όριο. Της είπα, σε αγαπάω, σε χτιμάω. Δεν σε αφορά γιατί χωρίσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου ανοίξω τα χαρτιά μου και να σου πω γιατί χωρίζω, γιατί δεν σε αφορά και γιατί είμαι και αποφασισμένη και γιατί ήδη έχω πάρει συμβουλή από ψυχολόγου. Όχι ψυχολόγου, είχα πάει σε διάφορου ψυχολόγου τότε. Και ξέρω τι κάνω. Ξέρω ότι ξέρει ότι οι γονεί μου είναι εναντίον. Ξέρω ότι πολύ πιθανόν να ακού πράγματα για μένα που να είναι και χαζά και παλαβά και να μην ισχύουν, γιατί σε ένα διαζύγιο γίνονται διάφορα. Δηλαδή, μπορεί να λέγονται και κουβέντε που να είναι πολύ να μην να, να, πάνω στην πίκρα του κάποιου Όταν χωρί να λέει και πράγματα που να μην ισχύουν. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Και μπορεί να τα λέει και ο κόσμο τα κουτσομπολιά. Δηλαδή, μπορεί να μην έλεγε κάτι ο πατέρα του Μπετρίου και να λέγε ο κόσμο. Τέλο πάντων. Πέρασαν δύο χρόνια. Σε κάποια φάση με παίρνει τηλέφωνο. Είχαμε δύο χρόνια να μιλήσουμε και μου λέει: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο συγγνώμη. Τη λέω γιατί. Μου λέει γιατί τότε που σε πήρα τηλέφωνο για να να πιούμε καφέ και με έβαλε στη θέση μου, είχε δίκιο. Τη λέω: Τι εννοεί. Και άρχισε να μου περιγράφει τη δική της εμπειρία όταν δούλεψε περισσότερο καιρό με τον πρώην σύζυγο, ήταν όταν είχε φύγει αυτός να πάει στο εξωτερικό, ε, ότι σε καταλαβαίνω για τη χώρα δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι η προσωπική σου εμπειρία. Με αυτόν τον άνθρωπο μου περιγράφεις κάποια πράγματα, τα οποία αν όντω τα βίωσες όπως τα βίωσες λυπάμαι, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσύ έκανε ό,τι θεωρούσε καλύτερο για τη δική σου σχέση με εκείνον τον άνθρωπο. Εγώ έκανα ό,τι θεωρούσα καλύτερο για τη δική μου σχέση με εκείνον τον άνθρωπο. Και ότι τώρα τελείωσε και η δική μου σχέση με εκείνον τον άνθρωπο τελείωσε πριν δύο χρόνια. Ενώ ο γάμο μα, σχέση σε άλλο επίπεδο, ότι είμαστε γονεί δύο παιδιών, υπάρχει. Και σέρα τέλειωσε η σχέση σου μαζί του. Και. Δεν τη το είπα, αλλά ίσω και κάποια από αυτά που μου έλεγε να ήταν και υπερβολέ και να μην έγιναν όπω έγινα. Δηλαδή, πάμε με, τον, πάμε με το δυνατό ή πάμε με αυτόν που είναι πιο ισχυρό, ή δεν ξέρω. Μην επιτρέπετε ανθρώπους να παίζουν το ρόλο του υπτάμενου πυθίκου, του αγγελιαφόρου από τους πικραμένους ναρκισιστές που έχετε κόψει επαφές μαζί τους, στη ζωή σας. Γιατί τότε Σαν ποτάρετε, το no contact το οποίο είναι σωτήριο. Σώζει ψυχές, σώζει ζωέ. No contact. Και θα συνεχίζω να βάζω σε απόκρυψη τα ναρκισάκια και τα επτάμενα πίθηκακια και εκάστοτε. Κάποιε φορέ μπορεί να κάνω και βίντεο. Οπότε, αν έχετε σκοπό να αφήσετε τέτοια σχόλια, θα έχετε βιντεάρα μετά και θα είστε και σε απόκρυψη. Και δεν θα μπορείτε να σχολιάσετε. Και αν κάνετε και άλλο προφίλ και σχολιάσετε, πάλι θα σα εντοπίσω και θα σα αποκρύψω. Εντάξει. Είναι ένα χώρο εδώ πέρα εναντίον τη ναρκιστική κακοποίηση και ένα χώρο ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη των ανθρώπων που είναι θυματοποιημένοι από ναρκιστικέ οικογένειε και γενικώ από αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση. Και την κάνουμε ορατή την ψυχολογική κακοποίηση. Και η ανάδειξη αυτού του σχολείου είναι η ανάδειξη ψυχολογική κακοποίηση. Και είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από εσά θα ταυτιστείτε. Και θα το γράψετε και στα σχόλια ότι ταυτιστήκατε. Ότι ναι, και εγώ όταν είχα πάει no contact, υπήρχε ένα πρόσωπο το οποίο λειτουργούσε έτσι κλπ. κλπ. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σα βάλω το βίντεο κάτω από το οποίο έγινε το σχολείο το βίντεο περισσότερες μετασκέψεις γύρω από το no contact και τις ενοχές. Άντε για πυθική να έφυγες, απεκλείστης. Mm.